Ολοκληρώνουμε τον 15ο κύκλο. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα κάνω κάποια αναφορά στη γενική εικόνα και στα μεγέθη του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι έχει τεκμηριωθεί πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες ότι στον πυρήνα του είναι μια αντίστροφη αναδιανομή εισοδημάτων, η οποία διευρύνει τις οικονομικές και τις κοινωνικές ανισότητες στη χώρα, ενώ το στίχημα ακριβώς της νέας περιόδου είναι να μικράνουμε την κοινωνική ψαλίδα, να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και να εδραιώσουμε τη δίκαιη ανάπτυξη. Θα μου επιτρέψετε μια αναφορά πιο ειδική στο κομμάτι της υγείας. Στο background των αριθμών και η μεγάλη εικόνα η οποία υπάρχει στο σύστημα υγείας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μετά από μια περίοδο μεγάλων περικοπών, σωρευτικά οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες υγείας την πρώτη πενταετία της κρίσης ήταν 40%, και μετά από πολλαπλές πληγές οι οποίες δημιουργήθηκαν στις δημόσιες δομές μέσα από το πάγωμα των προσλήψεων επί μία πενταετία, έχει μπει σε μία πορεία από το 2015 και μετά επούλωσης πληγών και σταδιακής, σταθεροποιημένης και αναβαθμισμένης λειτουργίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Την κανονικότητα, αγαπητοί φίλοι, στη λειτουργία του συστήματος υγείας και αγαπητοί συνάδελφοι, την έφερε η προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ξέρει και ο τελευταίος εργαζόμενος στα δημόσια νοσοκομεία. Το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα οι πολίτες που ήταν αποκλεισμένοι θεσμικά από την πρόσβασή τους στο δημόσιο σύστημα υγείας και σε αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εμείς κλείσαμε οριστικά και αμετάκλητα αυτή την κοινωνική βαρβαρότητα του αποκλεισμού των ανασφάλιστων ανθρώπων. Και αντιμετωπίσαμε δραστικά αυτή τη ζώνη υγειονομικής φτώχειας που είχε δημιουργηθεί στην κοινωνία. Αυτό ήταν μια τεράστια επένδυση στην κοινωνική συνοχή, στην αξιοπρέπεια και στην ασφάλεια των ανθρώπων μπροστά στην αρρώστια και στην ώρα της ανάγκης. Και βεβαίως αυτό το καταφέραμε ενισχύοντας με κρίσιμους πόρους το σύστημα υγείας. Από το 2015 και μετά σταμάτησε η πτωτική τάση των δαπανών. Από το 4,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ που ήταν το 2014, που ήταν το δημοσιονομικό χαμηλό ever στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, καταφέραμε πολύ μεγάλη δυσκολία και μέσα στο μνημόνιο και μέσα στη λιτότητα να το πάμε στο 5,1-5,2, όπου και παρέμεινε περίπου σταθεροποιημένο όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Με αυτή την ενίσχυση σε υλικούς πόρους και με μια κρίσιμη ένεση ανθρώπινου δυναμικού που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, που ουσιαστικά από το 2016 και μετά αντέστρεψε τη σχέση αποχωρήσεων προς τοποθετήσεις, προς προσλήψεις, καταφέραμε να πετύχουμε αυτή την ευστάθεια, και αυτό το πετύχαμε φυσικά και με τη συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ, το οποίο κατάλαβε ότι έχει γίνει τεράστια προσπάθεια να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η δημόσια περίθαλψη και όχι να υπάρξουν περικοπές, απαξίωση, εγκατάλειψη και ιδιωτικοποίηση όπως στο παρελθόν. Αυτό το πετύχαμε γιατί είχαμε άλλο πολιτικό σχέδιο. Όχι επειδή ήμασταν πιο ικανοί ή πιο ευαίσθητοι. Είχαμε άλλο πολιτικό σχέδιο, το οποίο στόχευε στη μείωση των ανισοτήτων. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό πλέον έχει καταγραφεί και επιβεβαιώνεται με μετρήσιμο τρόπο. Πάρτε το δελτίο της Ελστάτ του Σεπτεμβρίου του 2019. Υπάρχει ένας δείκτης που είναι οι ανικανοποίητες ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των ανθρώπων. Αυτός ο δείκτης από 4% πριν την κρίση έφτασε στο 14,4% το 2015 και το 2016 και στα δικά μας τα χρόνια, και μετά από την παρέμβαση τομή για την κάλυψη των ανασφάλιστων
Το 2016 αυτός ο δείκτης υποχωρεί 4 μονάδες και είναι τώρα 10,4%. Μετρήσιμη μείωση της υγειονομικής ανισότητας. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες αλλαγές σε κρίσιμους και ευαίσθητους δείκτες, όπως είναι ο δείκτης της βρεφικής νησιμότητας, ο οποίος σύμφωνα με ένα εξαιρετικό report που έχει κάνει η Κομισιόν και ο ΟΣΑ, έχει και αυτός βελτιωτική τάση, είχε αρχίσει να ανεβαίνει, είχαμε περάσει το μέσο όρο της Ευρώπης και τώρα στην τελευταία αναφορά στο προφίλ υγείας του 2019 η χώρα μας είναι κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι 3,5 γεννήσεις, 3,5 θάνατοι ανά 1.000 γεννήσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,6. Αυτά λοιπόν αναδεικνύουν κατά την άποψή μας ότι εφαρμόστηκε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Ένα πολιτικό σχέδιο που έδινε έμφαση στην καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών, χωρίς διακρίσεις, και στην ενδυνάμωση και ηθικοποίηση και αναδιοργάνωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ποιο είναι το δικό σας πολιτικό σχέδιο, κύριοι της συμπολίτευσης? Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο πλέον είναι απολύτως σαφές και προκύπτει από τις δημόσιες τοποθετήσεις, από την ατζέντα την οποία συζητάτε με τους συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, από την παρουσία των στελεχών των κυβερνητικών σε συζητήσεις για συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα κλπ, είναι ότι αυτό που θεωρείται ως προτεραιότητα σήμερα, τώρα που το σύστημα υγείας είναι σταθεροποιημένο και λειτουργικό και όρθιο, είναι να αρχίσουμε να εκποιούμε τα τμήματα φιλέτο, να δίνουμε χώρο σε ιδιωτικές επενδύσεις και ιδιαίτερα στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να βγάλουν κέρδος. Αυτό νομίζω είναι ένα σχέδιο ενεργητικής και θα έλεγα επιθετικής ιδιωτικοποίησης. Πριν, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, πριν είχαμε ένα σχέδιο τα πρώτα μνημονιακά χρόνια παθητικής ιδιωτικοποίησης, με περικοπές, με συρρήκνωση του δημόσιου τομέα και με μετακύληση κόστου στον πολίτη. Αυτό που υλοποιείται τώρα είναι χωρίς περικοπές, δίνουμε τη δυνατότητα ενεργητικής παρέμβασης του ιδιωτικού τομέα στον πυρήνα του δημόσιου συστήματος υγείας. Και αυτό το συνοδεύεται μάλιστα με ιδέες να αλλάξουμε τον νομικό χαρακτήρα των νοσοκομείων, να γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και όχι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να καταργηθεί η πλήρης αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών, να μπορούν οι ιδιώτες γιατροί να παρέχουν ιδιωτικό έργο μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτά συζητώνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αυτές είναι οι προτάσεις εμπειρογνωμόνων με τους οποίους έχετε ανοίξει διάλογο. Νομίζω ότι αυτό οδηγεί στην ακύρωση αυτού που ξέραμε ως δημόσιο σύστημα υγείας από τη δεκαετία του 80 και μετά, είναι μια τεράστια αποδόμηση του ΕΣΥ και της δημόσιας περίθαλψης. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να απαντηθεί με ένα ισχυρό, στεναρό και αποφασιστικό κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο. Άκουσα τον Υπουργό σε μια συνέντευξή του να λέει ότι αυτός είναι ο θεματοφύλακας της δωρεάν και δημόσιας περίθαλψης στη χώρα. Νομίζω ότι με την γραμμή αυτή, την οποία και ο ίδιος προφανώς σιγά σιγά προετοιμάζει και προλιαίνει το έδαφος, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και θεματοφύλακες της δημόσιας περίθαλψης στη χώρα μας πρέπει να είναι και θα είναι η αριστερά, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, οι εργαζόμενοι, οι έντιμοι και αφοσιωμένοι στη δημόσια περίθαλψη εργαζόμενοι του ΕΣΥ, η κοινωνία των πολιτών, οι σύλλογοι των ασθενών, ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος. Αυτοί θα προβάλλουν μια σοβαρή αντίσταση σε αυτά τα σχέδια και κατά την άποψή μου θα διεκδικήσουν στη νέα περίοδο που έχει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευρυχωρία, όχι απλώς να στηρίξουμε με ένα μίζερο τρόπο το ΕΣΥ το σημερινό, το οποίο έχει προφανώς ακόμα προβλήματα και ανοιχτές πληγές, αλλά να διευρύνουμε την πολιτική της καθολικής κάλυψης, να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες μέσα από δημόσιες πολιτικές, οδοντιατρική περίθαλψη, αποθεραπεία, αποκατάσταση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, φροντίδα για την άνοια και το Αλτσχάιμερ, φροντίδα
ανθρώπων που έχουν ανάγκη ανακουφιστικής παρέμβασης και καρκινοπαθής τελικού σταδίου, τεράστια γκάμα υπηρεσιών που κατά την άποψή μου θέλουν μια μεγάλη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους στα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι όλα αυτά προφανέστατα δεν μπορούν να διασφαλιστούν από τον προϋπολογισμό τον οποίο καταθέτει σήμερα η κυβέρνηση και με αυτή την έννοια τον καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Κυρίες και